Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό για όλους τους εργαζόμενους πρώτα απ' όλα, γιατί καλά αυτοί που θέλουν να κάνουν χρήση κάποιων υπηρεσιών υπάρχουν πολλές μέρες και ώρες να κάνουν. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από τους ίδιους εργαζόμενους. Είναι ότι η ανάπτυξη με τις συλλογικές συμβάσεις σε πλήρη κατάργηση, επί της ουσίας κατάργηση, και με τα συνδικάτα στον γύψο δεν μπορεί να γίνει. Είναι για τους εργαζόμενους το πιο σημαντικό ζήτημα ίσως αυτά τα δύο θέματα, οι συλλογικές συμβάσεις και το κομμάτι που έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό μητρό, με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, με την προσπάθεια της κυβέρνησης να τελειώνει μια και καλή με τις συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων, και άρα πρέπει οι εργαζόμενοι να δώσουν παρόν αύριο στις 24, κόντρα και στην κυβέρνηση βεβαίως που θέλει να μας παραμυθιάσει, όπως και οι προηγούμενοι, στην ίδια λογική, ότι εδώ είτε ανάπτυξη για τους πολλούς, είτε ανάπτυξη δίκαιη, είτε ανάπτυξη για όλους, αυτά είναι παραμύθια και δεν συμβαίνουν. Κόντρα στις συνδικαλιστικές ηγεσίες, αυτή την ηγεσία εκεί στην ΚΕΣΕΕ, η οποία προσπάθησε με πολλούς τρόπους να τελειώνει μια και καλή με το θέμα απεργία. Γι' αυτό λοιπόν και τράβηξε μία στις 25. Τώρα λένε για απεργία στις 2 του μηνός. Σιγά σιγά θα μας πούμε και απεργία μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Κόντρα σε όλους αυτούς, το καθήκον των εργαζομένων είναι να απεργήσουν, να διαδηλώσουν βροντερά αύριο στην Αθήνα.